Τώρα, συναγερμό προκαλεί στην κυβέρνηση η διαπίστωση ότι δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι για αυξημένα έσοδα. Το Υπουργείο Οικονομικών ξεκινάει μπαράζ ελέγχων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε τελωνείο του Πειραιά αποκαλύφθηκε ότι εκτελωνίστηκαν παράνομα 435 πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ στο τελωνείο Αθηνών έκανε σήμερα το πρωί έφοδο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Την έφοδο κατέγραψε αποκλειστικά ο Α. Έφοδος μπροστά στην κάμερα του Α στο τελωνείο Αθηνών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας μετά το τελωνείο Πειραιά μπαίνει ευνηδιαστικά στο τελωνείο της Αθήνας και διαπιστώνει και εδώ προβλήματα στα έσοδα. Μιλούσατε έντονα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Ναι. Είχατε κάτι, εντοπίσατε κάτι δηλαδή. Κοιτάξτε να δεις, η ένταση οφείλεται στο άγχος το οποίο έχουμε για την ύπαρξη των εσόδων. Ευχαριστώ. Βρήκατε κάτι ωστόσο στα βιβλία είτε στα έσοδα? Όχι, όχι, δεν ήταν κάτι το μεπτόν. Δεν υπήρξε κάτι των μεπτών. Πώς θα χαρακτηρίζατε τα έσοδα μέχρι στιγμής, από όσα σας είπε ο... Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Εμφανώς ταραγμένος ο διευθυντής του τελωνείου Αθηνών υποστηρίζει στην κάμερα του Α ότι οι εξηγήσεις του ήταν ικανοποιητικές. Ζήτησε τα έσοδα να είναι περισσότερα, να είστε πιο αποτελεσματικοί. Τι ζήτησε? Πώς μπορεί να γίνουν τα έσοδα πιο αποτελεσματικά, δηλαδή να αυξηθούν τα έσοδα. Του εκφέραμε διάφορες απόψεις, διάφορες γνώμες, αυτό και αυτό ήταν. Από τις εφόδους του Γενικού Γραμματέα στα τελωνεία σε ολόκληρη τη χώρα προκύπτουν σοβαρά προβλήματα με χρέη πολλών εκατομμυρίων ευρώ που θα έπρεπε να έχουν ήδη εισπραχθεί από το κράτος. Προκύπτουν όμως και τεράστιες απάτες. ...435 υπερπολιτελή αυτοκίνητα από Πόρσε και Λαμποργίνη μέχρι Φεράρι και Μαζεράτη κατάφερε να εισάγει στην Ελλάδα και να εκτελωνίσει κανονικά μια εταιρεία φάντασμα, όπως αποκάλυψε η έφοδο σε τελωνείο του Πειραιά. Από την κομπίνα γλίτωσαν το φόρο προστιθέμενης αξίας. Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν πως η γραφειοκρατία είναι αμήλικτη και εκτιμούν ότι για να καταφέρει μια εταιρεία φάντασμα να εισάγει υπερπολιτελή αυτοκίνητα στη χώρα μας και μάλιστα να τα εκτελωνίσει κανονικά, τότε κάποιοι έκαναν τα στραβά μάτια. Το κέρδος των απατεώνων από αυτή την κομπίνα ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ που κανονικά θα έπρεπε να έχουν καταλήξει ως φόρος προστιθέμενης αξίας στα ταμεία του κράτους. Όσον αφορά για τη μίζα, δεν ξέρω, επιφυλάσσομαι. Κάποιος έκανε στραβά μάτια, λέτε? Για να υπάρχουν νόμιμα πιστοποιητικά, σίγουρα κάτι δεν πήγε καλά. Τα 435 υπερπολιτελή αυτοκίνητα με αξία από 70 έως 300 χιλιάδες ευρώ το καθένα βρίσκονται ήδη στα χέρια των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση ώστε να οδηγηθούν οι αρχές στην εταιρεία Φάντασμα. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Μαζί μας είναι ο Δήμος Βερίκιος και με αυτά τα τρελάκια απίθανα που εξακολουθούν να συμβαίνουν στα τελωνεία, πες μου πόσο εύκολα μαζέψει το δημόσιο έσοδα τελικά. Δεν μπορεί, γιατί τα τελωνεία, Αντώνη μου, όπως και οι εφορίες, αποτελούν τις δύο μεγάλες πληγές του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι, από τις οποίες χάνονται εκατομμύρια ευρώ, ειδικότερα στα τελωνεία. Υπάρχουν σήμερα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ανίσπραχτα χρέη. Δεν μπορούν να τα μαζέψουν. 3 δις. Σύνολο το οποίο υπάρχει στο Υπουργείο Οικονομικών. Μεγάλα τελωνεία. Παρατηρείται από τους ελέγχους που έκανε ο κύριος Γεωργακόπουλος. Μετά τις 2 το μεσημέρι είναι ξέφραγο αμπέλι. Οι τελωνιακοί εξαφανισμένοι, οι πόρτες ανοιχτές και τα φορτηγά να μπαινοβγαίνουν. Άρα το τελωνείο μένει ανοιχτό για όποιον θέλει να περάσει, απλά δεν υπάρχει έλεγχος και δεν υπάρχουν τελωνιακοί, λες. Ακριβώς. Υπάρχει ένα άλλο τρίτο σημείο αρνητικό καμπανάκι. Γάγγραινα η καθημερινή διαφθορά. Χάνονται εκατομμύρια ευρώ από τους δασμούς εξαιτίας του λαδώματος. Μαζί με τα χαρτιά δηλαδή, πάει ο άλλος, βάζει μέσα ένα πενηντάρικο, ένα κατοστάρικο. Τα δίνει. Έξοδα φακέλο αυτά, έτσι, μέσα στο το φακελάκι, μέσα στο φάκελο, το μεγάλο. Φάκελο, και έτσι υπολογίζεται ότι χάνονται πολύ περισσότερα από όσα είναι τα ανίσπρακτα χρέη. Δηλαδή, συν 3 δις. 3 συν 3, 6 δις αμέσως από τα τελωνεία. Και αυτή η χώρα πώς θα πάει μπροστά, πώς θα ανακάμψει, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το άγχος, το είδαμε, του κυρίου Γεωργακόπουλου. Καλά, μην το συζητάς, γιατί τα έσοδα με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ, Δήμο, να σε ευχαριστήσω.